Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Νικολαίδης και σας υποδέχομαι εδώ στο δείγμα γραφής, όπως κάνω περίπου τέτοια ώρα κάθε μέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, είμαστε εδώ προκειμένου σε αυτήν την εκπομπή, στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή της Βεργίνας Τηλεόρασης, να δούμε παρέα τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Είμαστε από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μαζί, και προσπαθούμε παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά και μέσα από τα δικά μας ρεπορτάζ, τις δικές μας επικοινωνίες και τα δικά μας σχόλια ενίοτε, να συμπληρώσουμε έναν έτσι επαρκή πληροφοριακό όγκο που θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε κάθε εξέλιξη, κάθε είδηση σύμφωνα με τη δική σας οπτική γωνία. Αυτό τουλάχιστον είναι η δική μας προσπάθεια. Τώρα, το αν τα καταφέρνουμε, είναι δικό σας θέμα να μας το αναγνωρίσετε ή όχι. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε μέρα, να δούμε κάποια από τα θέματα της επικαιρότητας, έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Μέσα δηλαδή από μια ολίγον παραπολιτική διάθεση, αλλά και μέσα από μια ολίγον αποκαλυπτική διάθεση, καθότι βλέπουμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, κάποια από τα θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά, να ξεφεύγουν από την προσοχή της επικαιρότητας συνήθως. Εμείς επιλέγουμε κάθε μέρα και σε αυτή την ώρα, από τις 5 μέχρι τις 5 και 20 περίπου, παρουσιάζουμε κάποια από τα δεικτικά αυτά θέματα, έτσι για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της εκπομπής. Παρεπιπτόντως να σημειώσω για μια ακόμη φορά ότι δεν είμαστε ανορθόγραφοι, ο τίτλος της εκπομπής δεν είναι ανορθόγραφος, είναι περιπαικτικός. Κάνουμε ένα λογοπαίγνιο, θέλοντας να πούμε ότι κάθε μέρα εμείς συμπληρώνουμε το δικό μας δημοσιογραφικό δείγμα γραφής. Αυτό το δημοσιογραφικό δείγμα γραφής ελπίζουμε να είναι ενοχλητικό, λιγάκι επώδυνο για κάποιους. Άλλωστε αυτό σημαίνει και η λέξη δείγμα με ήττα, είναι το τσίμπημα, το δάγκωμα, όπως έχουμε διευκρινίσει αρκετές φορές, παρά το γεγονός ότι κάποιοι δεν μας πιστεύετε και θεωρείτε ότι έχουμε κάνει ορθογραφικό λάθος. Όχι, δεν είμαστε ανορθόγραφοι. Τουλάχιστον αυτό δεν είμαστε. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κυριότατα τις πολιτικές εξελίξεις, με το δεδομένο ότι θα έχουμε αύριο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προεδρεύει, να συντονίζει. Θα είναι εδώ στο στούντιο της Βεργίνας Τηλεόρασης δύο πολύ έμπειροι και έγκριτοι συνάδελφοι, ο κύριος Άγγελος Κολοκοτρώνης και ο Κώστας Ομπλιάτκας. Θα είναι μαζί μας εδώ προκειμένου να δούμε όλο αυτό το πλέγμα των πολιτικών και όχι μόνο εξελίξεων. Θα ακούσουμε τους συναδέλφους με έτσι, ιδιαίτερη προσοχή, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο δημοσιογραφικός λόγος είναι εξαιρετικά διεισδυτικός. Η δημοσιογραφική άποψη για τα πράγματα είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλους όσοι θέλουν να κατανοήσουν και τις δεύτερες πτυχές μιας είδησης. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλές από τις πτυχές του ασφαλιστικού. Το ασφαλιστικό ζήτημα αναμένεται να έρθει έτσι με πολύ επώδυνες και σκληρές πτυχές του στην επικαιρότητα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ήδη υπάρχουν μία σειρά από πληροφορίες. Κάποιοι μιλούν για μία νέα τακτοποίηση του ασφαλιστικού, την έχει ήδη παρουσιάσει με μυστικό τρόπο ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κατρούγκαλος. Κάποιοι άλλοι μιλάνε ανοιχτά για νέες μειώσεις στις περισσότερες συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε εδώ στη συζήτησή μας με έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι στη χώρα μας το ασφαλιστικό, τον κύριο Δημήτρη Αβέλα. Ο κύριος Δημήτρης Αβέλας διατέλεσε Γενικός Διευθυντής του ΙΚΑ. Τώρα είναι συνταξιούχος και ασχολείται ως αναλυτής με τα θέματα τα συνταξιοδοτικά και νομίζω ότι η εμπειρία του και οι γνώσεις του είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους μας. Τώρα, παρεπιπτόντως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Αβέλα για κάποιο θέμα ασφαλιστικό σε σχέση με τα χρόνια, με το ύψος των συντάξεων ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στην εκπομπή μας. Οι συνεργάτες μας θα κρατήσουν την ερώτησή σας προκειμένου να τη θέσουμε στη συνέχεια στον κύριο Αβέλα. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι γίνεται σήμερα στην Ιδωμένη.
Ξεκαθαρίζω λέγοντας το εξής. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για μια ανθρωπιστική κρίση στο συνοριακό σταθμό της Ιδωμένης. Είναι πλέον χιλιάδες οι πρόσφυγες εκείνοι οι οποίοι παραμένουν στο σημείο και δεν μπορούν να περάσουν μέσα στο έδαφος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, γιατί η γειτονική μας χώρα επιτρέπει τη διέλευση μόνο σε πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία. Όλους τους υπόλοιπους τους κρατούν έξω από τα σύνορά τους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χιλιάδες άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι σε έναν χώρο προσωρινής φιλοξενίας, έναν χώρο που έχει φτιαχτεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά είναι χώρος διέλευσης, δεν είναι χώρος φιλοξενίας. Όλη την εικόνα αυτή θα μας τη μεταφέρει με τον ιδιαίτερα ευαίσθητο φωτογραφικό φακό του, ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Αντώνης Ορεπανάς, ο οποίος ήταν σήμερα όλη μέρα, μέχρι πριν από λίγη ώρα, στην Ιδωμένη. Έχει βγάλει κάποιες καταπληκτικές φωτογραφίες. Θα βρίσκεται εδώ στη συνέχεια της εκπομπής, προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ, αλλά και να μας δώσει και το φωτογραφικό του υλικό, το οποίο είναι εξαιρετικά έτσι, ιδιαίτερο. Ωστόσο, αμέσως τώρα θα δούμε μία από τις ειδήσεις που έχουν συγκλονίσει την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο. Η Στελίνα η Μαργαριτίδου, η καλή φίλη και συνάδελφος από την αίθουσα σύνταξης, θα μας τη δώσει. Μιλάμε φυσικά για αυτή την απίθανη ιστορία με έναν 56χρονο παιδεραστή, ο οποίος λειτουργούσε, ήταν και στο χώρο μας μάλιστα, στο χώρο των καναλιών δηλαδή, εργαζόταν ως εργατοτεχνίτης σε ένα κανάλι της Θεσσαλονίκης, γνωστός, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιους από εμάς. Ο άνθρωπος αυτός έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο με τις πράξεις του και, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ακόμα και οι πιο έμπειροι ερευνητές τέτοιων ιδιαίτερα ιδεχθών εγκλημάτων, έτσι πάνιασαν μπροστά στη θέα των εικόνων στον υπολογιστή του. Παράλληλα, υπήρξαν πολύ έτσι, χρήσιμες συμβουλές προς όλους, ιδιαίτερα προς τους γονείς, από μια ημερίδα που διοργανώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Αυτά θα μας δώσει η Στελίνα από την αίθουσα σύνταξη. Στελίνα, σ' ακούμε. Ναι, να πούμε βέβαια ότι δυστυχώς τίνει να μην είναι είδηση, διότι βλέπουμε, καταγράφονται όλο και πιο συχνά τέτοια φαινόμενα, τουλάχιστον έρχονται πλέον στην επιφάνεια, ίσως πριν από κάποια χρόνια να μην γίνονταν καθόλου γνωστά. Λοιπόν, σοκάρουν λεπτομέρειες για την κόλαση που ζούσε επί τουλάχιστον 2 χρόνια, 9χρονη, στα χέρια 56χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη, ήρθε από τη Γεωργία, εργάζεται σε τηλεοπτικό κανάλι εδώ της περιοχής, ήταν υπάλληλος γενικών καθηκόντων, δελέαζε το μικρό κορίτσι, άλλοτε δίνοντάς του, όπως λένε, πληροφορίες γλυκά και άλλες φορές σαντζιλίκι, άλλες φορές το τρομοκρατούσε το κοριτσάκι προκειμένου να προβεί στις αρρωστημένες πράξεις του. Τα όσα έκανε τα βιντεοσκοπούσε ο δράστης. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτό το υλικό καταχωρήθηκε στον υπολογιστή του, το έδειξε σε κάποιο φίλο του και από εκεί και πέρα ο φίλος του, σοκαρισμένος από αυτό που έβλεπε, κατήγγειλε το γεγονός στην αστυνομία. Το κουβάρι λοιπόν αυτής της βρώμικης υπόθεσης ανέλαβαν να εξετυλίξουν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο 56χρονος φέρεται τώρα να αποδέχεται μέρος των κατηγοριών που του αποδίδονται. Θα απολογηθεί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στο δεύτερο τακτικό ανακριτή στη Θεσσαλονίκη, μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε την Πέμπτη. Να πούμε ακόμη ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η μερίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Να πούμε ότι το παράρτημα αυτής της δίωξης είχε κλείσει στην Θεσσαλονίκη, είχε συγχωνευτεί δηλαδή, υπήρχε μόνο στην Αθήνα. Πριν από λίγο καιρό άρχισε να λειτουργεί ξανά. Η μερίδα λοιπόν που έγινε είχε θέμα την παρουσίαση του ανανεωμένου ιστοτόπου CyberKind. Είναι ένας ιστότοπος για την ενημέρωση των μαθητών, για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Έγινε η μερίδα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Την παρακολούθησαν 800 μαθητές της 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου,
όπως και τις πρώτες και δευτέρας τάξεις του γυμνασίου μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Βλέπουμε τώρα ότι η χρήση άλλωστε του ηλεκτρονικού υπολογιστή αρχίζει από τον νηπιαγωγείο. Βασικός ομιλητής ήταν ο Διευθυντής Δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κ. Μανώλης Φακιανάκης, και αναπτύχθηκαν θεματολογίες πολύ ενδιαφέρουσες για όλους και για τους γονείς και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς, διαδικτυακές απειλές και μέτρα προστασίας, αδικήματα και τρόπους που διαπράττονται αυτά μέσω του διαδικτύου, το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού, έχουμε bullying και ηλεκτρονικό, οι κίνδυνοι που ελοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Και φυσικά παρουσιάστηκε εκτενώς ο ιστότοπος www.cyberkid.gr, όπου κανείς μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την Στελίνα Μαργαριτίδου για την ενημέρωση. Είναι έτσι από τις ειδήσεις που πρέπει να προσέχουμε. Πραγματικά είναι από τις συμβουλές που πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Τα παιδιά μας, ιδίως αυτά που βρίσκονται σε μια τρυφερή ηλικιακή πριν την εφηβεία ή μέσα στην εφηβεία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δικτυωμένα με όλο τον πλανήτη. Είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε και να την αντιληφθούμε. Δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Τα παιδιά μας ανά πάσα στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, μπορεί να δικτυωθούν και να είναι σε απευθείας επικοινωνία με οποιονδήποτε από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας προκειμένου καταρχάς να έχουμε ενημερωμένο το παιδί για τους κινδύνους που ενδεχομένως τον απειλούν, από τη μία, και από την άλλη, να έχουμε και μια επικοινωνία με όλο αυτό το σύστημα, με όλη αυτή την ασχολία, με αυτό το χόμπι, προκειμένου να βλέπουμε κάθε μέρα που περνά να μην υπάρξουν διάφορα έτσι, προβλήματα και διάφορες παράξενες επικοινωνίες. Η ιστορία έχει δείξει ότι τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια όποια κίνηση κάνουν οι παιδεραστές την κάνουν μέσω του διαδικτύου. Κατά βάση οι ενέργειές τους είναι μέσω του διαδικτύου και στη συνέχεια το διαδίκτυο το χρησιμοποιούν με έναν απόλυτα θετικό τρόπο για αυτούς προκειμένου να προσεγγίσουν τα θύματα τους. Και αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί. Τώρα, να πάμε σε λίγο πιο ευχάριστα θέματα, αν και είναι ευχάριστα με την έννοια του ότι δεν είναι επικίνδυνα. Μπορεί να είναι πολιτικά επικίνδυνα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε το θέμα του κύριου Κοτζιά. Ο κύριος Κοτζιάς είναι υπουργός εξωτερικών. Ο κύριος Κοτζιάς, στο βιογραφικό του, το οποίο το σηκώσαμε και εμείς από την ιστοσελίδα του και μπορούμε να το δούμε νομίζω, δηλώνει ότι στο παρελθόν έχει εργαστεί ως καθηγητής στο Χάρβαρντ, σε αυτό το πάρα πολύ έτσι, γνωστό πανεπιστήμιο της Αμερικής, όπως επίσης και στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο Oxford University. Αυτό γράφει ο άνθρωπος τώρα στο βιογραφικό του. Είναι δυνατόν να τον αμφισβητήσουμε εμείς? Είναι δυνατόν να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πανεπιστημιακός, είναι άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στην ελληνική κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή είναι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας? Είναι δυνατόν να λέει ψέματα στο βιογραφικό του, στο επίσημο βιογραφικό του? Ένα περιοδικό τόλμησε να αμφισβητήσει το βιογραφικό του κ. Κοτζιά και μάλιστα τόλμησε να του ασκήσει πολύ μεγάλη κριτική στις θέσεις του. Τον χαρακτήρισε μια φιγούρα νεοσταλινικού τύπου. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η έκφραση που χρησιμοποίησε η συγκεκριμένη εφημερίδα. Δεν είναι εφημερίδα, είναι επιθεώρηση του αθηναϊκού τύπου. Πιο χαρακτηριστικά μιλάμε για την επιθεώρηση εκδόσεων της Αθήνας. Μόλις έγινε λοιπόν αυτός ο χαρακτηρισμός, ο κύριος Κοτζιάς στράφηκε απέναντι σε αυτήν την επιθεώρηση, απέναντι σε αυτό το έντυπο και τους μήνυσε επειδή τον συκοφαντούν. Τότε οι δημοσιογράφοι του περιοδικού άρχισαν μια δημοσιογραφική έρευνα η οποία κατέληξε μόλις χτες. Τι κάναν λοιπόν οι πολύ καλοί αυτοί δημοσιογράφοι? Ουσιαστικά επικοινώνησαν με τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Χάρβαρντ και ζήτησαν να πληροφορηθούν εάν και εφόσον ο κύριος Κοτζιάς αποτελεί μέλος του διδακτικού προσωπικού. Πήραν απαντήσεις στις επιστολές αυτές. Και όπως γράφουν σήμερα στην ιστοσελίδα τους, επικοινωνήσαμε γραπτώς με τα τρία πανεπιστήμια, του Μαρβούργου, της Οξφόρδης και του Χάρβαρντ, θέτοντας
υπόψη τους παραπάνω ισχυρισμούς του κ. Κοτζιά. Σε κανένα βέβαια από τα τρία πανεπιστήμια δεν εξελέγει ποτέ καθηγητής ο κ. Κοτζιάς, ούτε ποτέ κατήχε θέση καθηγητού σε αυτά, όπως ψευδώς έγραψε και με πρόθεση να εξαπατήσει τους δικαστές. Στη μεταξύ τους δίκη εννοείται, έτσι. Μόνο το Πανεπιστήμιο του Μαρβούργου της Γερμανίας απάντησε ότι ο κύριος Κοτζιάς έμεινε στο Πανεπιστήμιο αυτό για μόλις 3 μήνες, από 1η Τετάρτου του 1992 μέχρι 31 Εβδόμου του 1992. Έμεινε εκεί ως εξωτερικός συνεργάτης και βεβαίως ποτέ δεν εξελέγει αναπληρωτής καθηγητής, όπως λέει στο βιογραφικό του. Αυτά με τον κύριο Κοτζιά. Να πούμε ότι σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα του πλανήτη είχαμε την εμφάνιση ενός τέτοιου συντριπτικού στοιχείου, ο άνθρωπος για τον οποίο υπήρξε αυτή η φοβερή καταγγελία δεν θα ήταν πλέον στη θέση του. Στην Ελλάδα όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ο κ. Κοτζιάς παραμένει υπουργός εξωτερικών. Όπως και βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μια άλλη κυρία, η οποία, όπως αποκάλυψε σήμερα στη Βουλή ο κ. Θεοχάρης, πήρε 5.700 ευρώ υπερορίες επειδή εργαζόταν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία αυτή, πιο συγκεκριμένα το όνομά της, τη βλέπετε την κυρία αυτή, είναι στην φωτογραφία, η κυρία αυτή εργάζεται ως δημόσια υπάλληλος. Εργαζόταν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αποσπάστηκε κάποια στιγμή στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά εξελέγει βουλευτής του κόμματος. Θέλησε όμως να πάρει κάποια λεφτουδάκια παραπάνω. Έτσι, ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να της αναγνωριστεί ότι είχε παράσχει υπεροριακή εργασία για την οποία θα έπρεπε να πληρωθεί με 5.764 ευρώ. Στο μεταξύ όμως, η κυρία αυτή, η κυρία Μαρία Θελερίτη, εκλέχτηκε βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο. Υπήρξε ένα ζητηματάκι εκεί πέρα και το ζητηματάκι αυτό κλήθηκε να το τελειώσει ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος με μία μικρή τροπολογία, εύκολα πράγματα γίνονται αυτά, πέρασε μία τροπολογία και είπε ότι η κυρία αυτή μπορεί να πληρωθεί για τις υπερορίες που προσέφερε στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν δημόσια υπάλληλος, αποσπασμένη από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Στο συγκεκριμένο νόμο, στον οποίο εισήχθη αυτή η τροπολογία του Κατρούγκαλου, προκειμένου η κυρία αυτή να πάρει τα 5.700 ευρώ, η κυρία αυτή ήταν η εισηγήτρια, δηλαδή εισηγήθηκε ένα θέμα μέσα στο οποίο υπήρχε ως τροπολογία να εισπράξει το παραδάκι. Αυτά έτσι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και νομίζω έτσι μπορούμε να τα συγκρατούμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία και τα στοιχεία τα οποία έδωσε σήμερα στη Βουλή ο κ. Χάρης Θεοχάρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος του Ποταμιού και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα οικονομικά, γιατί ήταν και ο ίδιος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων εκεί από όπου τον ξύλωσε ο Αντώνης Σαμαράς επί Πρωθυπουργίας του. Υπάρχει ακόμα κάτι παράδοξο σήμερα. Υπάρχει η απόσπαση ενός νοσοκομιακού. Σε τι νομίζετε? Έχουμε δει απόσπαση σε πολιτικό γραφείο, σε κομματικό γραφείο, σε κόμμα, στα κεντρικά γραφεία κόμματος ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα είδαμε απόσπαση σε εκκλησία. Και επειδή έτσι μπορεί να μας αμφισβητήσει κάποιος, αναδημοσιεύουμε εδώ τώρα το healthreport.gr, είναι η ανάρτηση. Άμα πάρουμε λιγάκι και τον τίτλο, θα δούμε ότι υπάρχει η απόσπαση ενός υπαλλήλου νοσοκομείου, όπως βλέπετε εκεί κάτω χαρακτηριστικά, στον Ιερό Ναό της Οργανικής Μονάδας Ο Ευαγγελισμός. Δηλαδή, από το οφθαλμιατρείο Ευαγγελισμού που υπηρετούσε η συγκεκριμένη υπάλληλος που είναι χειρίστρια του ιατρικών μηχανημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πήρε απόσπαση και πλέον θα υπηρετεί στον Ιερό Ναό της Οργανικής Μονάδας Ο Ευαγγελισμός, δηλαδή στο παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού. Ωραίο και αυτό, νομίζω ότι είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο. Υποσημειώστε το και αυτό από τις περίεργες ειδήσεις της ημέρας. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο ΟΠΑΠ προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη για τα νέα χαράτσια που επιβάλλει στα τυχερά παιχνίδια η ελληνική κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο το φοβόμασταν. Η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να βρει ισοδύναμα, έβαλε νέα χαράτσια στα τυχερά παιχνίδια, κάτι το οποίο δεν ενόχλησε και πολύ κόσμο. Το θέμα είναι ότι τα χαράτσια αυτά επιβλήθηκαν παρά την σύμβαση που έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο με τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ ισχυρίζεται
ότι δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να βάλει καινούργια χαράτσια, γιατί μεταξύ τους ισχύει μια συγκεκριμένη σύμβαση η οποία δεν μπορεί να παρερμηνευθεί. Το ζήτημα για όλους εμάς δεν είναι αν θα μπουν νέα χαράτσια στον ΟΠΑΠ. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν περάσουν αυτά τα χαράτσια που έχουν επιβληθεί στον ΟΠΑΠ, τότε θα γίνουν φόροι για να έρθουν σε όλους εμάς τους υπολείπους. Έχουμε σήμερα την επανεμφάνιση για να περάσουμε στο επόμενο θέμα του κύριου Γιάννη Βαρουφάκη. Ο κύριος Γιάννης με ένα νι, ο οποίος έτσι μας συντάραξε όλους με όλη του την παρουσία και όλη του τη συγκρότηση, τις ενδυματολογικές επιλογές και όλα τα συναφή για περίπου 7 μήνες, όταν ήταν επικεφαλής μιας διαπραγμάτευσης η οποία μας πήγε από το κακό στο χειρότερο. Ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης λοιπόν έδωσε σήμερα μια συνέντευξη σε μια Αυστραλιανή εφημερίδα, στην οποία δηλώνει έτοιμος να σώσει τη δημοκρατία σε όλη την Ευρώπη. Ναι, καλά ακούσατε. Αυτός είναι ο τίτλος της συνέντευξης που δίνει στην Sydney Morning Herald. Ο πρώην λοιπόν υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης θέλει να εργαστεί ούτως ώστε να ενδυναμωθεί η δημοκρατία στην Ευρώπη. Αυτό λέει ο κύριος Βαρουφάκης και έδωσε φυσικά την αφορμή σε κάποιους δημοσιογράφους να σχολιάσουν. Ξέφυγε ο Βαρουφάκης. Στόχος μου τώρα είναι να εκδημοκρατήσω την Ευρώπη. Μάλιστα. Καλό θα είναι ο κ. Βαρουφάκης να μας εξηγήσει τι έγινε και σε εκείνο το 7 μήνο, γιατί ακόμη και σήμερα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έγινε σε εκείνη την περίφημη περίοδο της διαπραγμάτευσης. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ξετυλίξουμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.